Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι απολύτως τα όσα είπε ο Παφίλης. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ περισσότερο. Απολύτως. Και μάλιστα έχουν ξεχάσει ότι πρόκειται για κυβέρνηση υποτίθεται συνεργασίας. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, στην εποχή μας δεν υπάρχουν διαυγή και διακριτά μέτωπα όπως άλλες εποχές λόγω της πολυπλοκότητας της αλληλεξάρτησης. Ειδικότερα στη Συρία δεν υπάρχει το άσπρο και το μαύρο. Υπάρχουν απορχρώσεις κακές του γκρι και λυπάμαι διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ποιο είναι το λευκό, το άσπρο. Και παραβίασε την προηγούμενη απόφασή της να μην δίνει όπλα σε εγκληματίες πολέμου. Διότι έχει ξεκαθαριστεί, έχουν κατηγορηθεί βάσιμα οι δυνάμεις αντιπολίτευσης ότι είναι εγκληματίες πολέμου. Και μονομερώς έχει αρθεί το εμπάργκο όπλων με άγνωστη τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Ήθελα να πω ότι οι Αμερικάνοι, κύριοι συνάδελφοι, οι Αμερικάνοι, αφού έπεσαν παντελώς έξω στις προβλέψεις τους στη Συρία, δηλαδή υπερεπένδυσαν σε μια γρήγορη και εύκολη πτώση του τυραννικού καθεστώτος του Ασάντ, εφαρμόζουν αντεστραμμένα τα μαθήματα από το Ιράκ. Δηλαδή τι κάνουν? Κατανέμουν τα βάρη της διαχείρισης της Συριακής κρίσης σε αίμα, σε χρήμα και σε γεωπολιτικό κόστος σε τρίτους πρόθυμους. Έχουν το Κατάρ, το οποίο ανέλαβε εργολαβικά να αγοράσει τη λεγόμενη επανάσταση. Ο Θεός και η ψυχή τους τι αγοράζουν όμως. Έτσι βγήκε και η Αλ-Κάιντα κάποτε. Έχουμε την Αγγλία και τη Γαλλία υπό το σύνδρομο του Σουέζ της παλαιάς εποχής και μάλιστα τον σύντροφο Ολάντ, ο οποίος θυμίζει πλέον τον Μπλερ, για να μην πω χειρότερα, την εποχή του Γκι Μολέ, και είναι οι επισπεύδοντες στο θέμα της Συρίας. Ο Ερντογκάν, ο οποίος βιάστηκε να υπερεκτεθεί στο συριακό πρόβλημα, βλέπει τα πόδια του να καίγονται και όλοι οι άλλοι παράγοντες παίζουν διπλό παιχνίδι. Θα μου δώσετε το χρόνο να απαντήσω, διότι δεν περιμένω την απάντηση του Υπουργού και αυτό που δικαιούμαι για μετά. Κύριοι συνάδελφοι, το ερώτημα είναι: υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση στη Συρία, στο Συριακό? Υπάρχει θέση της ελληνικής κυβέρνησης για το Συριακό? Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας πω ότι το αντανακλαστικό της αυτόματης στήχησης προς τους ισχυρούς εταίρους πολλές φορές επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις. Διότι οι ισχυροί εταίροι αλλάζουν διάθεση, αλλάζουν συμμαχίες και μένουμε ξεκρέμαστοι στον αέρα. Εσείς θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, ειδικά ότι εγώ στην κυβέρνηση Παπανδρέου είχα απευθύνει το αίτημα τον Απρίλιο για μια αναδιάρθρωση του χρέους με ήπιο, με έναν αναπρογραμματισμό ουσιαστικά της τάξης του 25-30% που θα έκανε βιώσιμο το χρέος, και η απάντηση υπουργών της κυβέρνησης Παπανδρέου στο πρόσωπό μου, που γνωρίζουν ποιος είμαι, ήταν: είναι εγκληματική πολιτική και εγκληματικές αυτές οι συμπεριφορές. Έτσι δεν είναι? Την ίδια όμως περίπου, αλλά πιο ευγενική απάντηση έδωσε και ο Σαμαράς, ο οποίος λέει ότι τότε τα είχε πει και η συνταγή κλπ. Ήταν αντίθετος. Και βγαίνει το IMF και κρεμάει τους αγαπημένους του εκπροσώπους, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα, κύριοι συνάδελφοι. Το ίδιο θέλω να σας προστατεύσω και όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συρία. Τι ακριβώς θέλουν στη Συρία? Τι θέλουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ακριβώς? Διότι αυτοί είναι οι πρόθυμοι, ενώ η Γερμανία είναι απρόθυμη αυτή τη φορά. Να που δεν λειτουργούν και τα μέτωπα, τα γενικά και αφηρημένα, τα αντιγερμανικά πάντα. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση επίσης, ήθελα να πω, μια και πήγε ο Αβραμόπουλος στο Ισραήλ. Όλοι είμαστε υπέρ ενός δοκιμαστικού μικρού αραβώνα με το Ισραήλ, με ανταλλάγματα. Αλλά εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένας αποκλειστικός υπερενθουσιώδης έρωτας χωρίς καμία πρίκα. Γάμος χωρίς πρίκα. Έχετε υπερεπενδύσει σε αυτή την ιστορία. Δεν λύνεται το πρόβλημα της ασφάλειας Ελλάδας της Κύπρου με μια μονοδιάστατη στρατηγική, υποτίθεται στη φαντασία σας, συμμαχία με το Ισραήλ. Και εδώ τίθεται ένα άλλο ζήτημα. Ποια είναι η δικιά μας η πολιτική? Εμείς υποτίθεται όλοι εδώ είμαστε του Ελευθερίου Βενιζέλου και μπαίνουμε σε ένα μέτωπο όταν έχουμε ορατά αποτελέσματα στην ανακατανομή της ισχύως. Εάν δεν μπορούμε, κρατούμε έξυπνη πολιτική ενεργούς αναμονής, σοφής αναμονής. Δεν υπερεπενδύουμε σε κάτι, παραδείγματος χάρη στη συμμαχία με το Ισραήλ έναντι της Τουρκίας, διότι στο άψε σβήσε, Τουρκία και Ισραήλ θα τα ξαναβρούν και θα μείνουμε στον αέρα.
Έχει σημασία να δούμε τη γεωμετρία των συγκλήσεων, των αποκλήσεων για να τοποθετηθούμε σε αυτή την περίπτωση. Δυστυχώς θέλω να το πω, κύριε Πρόεδρε, με πλήρη επίγνωση αυτό που θα πω. Οι πολιτικές ελίτ της Ελλάδας έχουν εμπλεκτεί άσχημα στα δίχτυα της αμερικάνικης πολιτικής. Δίχως να χρειάζεται τίποτα φθορά, ούτε παλάτι, ούτε συνταγματάρχες, ούτε ιδέα, τα κανάλια της επιρροής έχουν άλλα κομψά ονόματα. Ελίτ ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ, ελίτ think tanks, ελίτ δημοσιογράφους, αναλυτές που τους τσιτάρει ακόμα και η αριστερά. Επανέρχομαι και λέω να έχουμε σοβαρή πολιτική, ρεαλιστική πολιτική, διακριτή πολιτική. Έχουμε διακριτά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Θα πάμε με τα συμφέροντά μας, χωρίς να είμαστε, κύριε Πρόεδρε, κοινικοί συμφεροντολόγοι. Είχε πει ο Ελευθέριος Βενιζέλος ότι είμαστε μια... η Ελλάς είναι πολύ μικρή για να διαπράξει μια μεγάλη ατιμία. Έχουμε παραδοσιακούς φίλους, τους Άραβες. Άσχετα ο ένας προδίδει τον άλλον, διότι αυτό είναι το δράμα τους. Εμείς δεν θα πουλήσουμε κανένα. Εμείς θα ακολουθήσουμε μια πολιτική που βασίζεται στη διαλεκτική των συμφερόντων μας και στην ενεργό αναμονή. Μην τρέχετε πίσω κάθε φορά, τη μια από τους Αμερικάνους, την άλλη από τον Γερμανό, την άλλη από τους Γάλλους. Αυτό ήθελα να πω. Και αν δεν έρθει ο Αβραμόπουλος, δεν δέχομαι. Τον εκτιμώ απεριόριστα τον Υφυπουργό, αλλά πρέπει να σεβαστεί. Σας παρακαλούσα όμως να παραμείνετε στην αίθουσα να ακούσετε και την εκδοχή του κυρίου Τσιάρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δουλάκη. Ευχαριστώ καταρχήν, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ανδρουλάκη, τόσο για εσάς όσο και για τον κύριο Παφίλη, ομολογουμένως παλαιούς κοινοβουλευτικούς με τεράστια εμπειρία στον χώρο του Κοινοβουλίου, εκτιμώ ότι τουλάχιστον θα υπήρχε η ελάχιστη γνώση, παύλα παραδοχή, ότι στις απαντήσεις του κάθε αρμόδιου Υπουργείου μπορεί να παρίσταται ο Υπουργός ή η Υφυπουργή. Άρα λοιπόν, απόψεις σαν αυτές του κυρίου Παφίλη, στην πραγματικότητα αδικούν τον ίδιο. Και αν τις εστερνίζεστε κι εσείς, θα πρέπει ενδεχομένως να απευθύνω και σε εσάς ακριβώς την ίδια σκέψη. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία, αν θέλουμε όντως να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των γεγονότων και να αποσαφηνίσουμε τη θέση της Ελλάδος. Γιατί έχω την εντύπωση ότι καταρχήν ο κύριος Παφίλης το έχει δείξει ξεκάθαρα, έχει μια εντελώς λανθασμένη άποψη, την οποία την έχει διατυπώσει στο κείμενο της ερώτησής του, και βεβαίως εσείς από τη δική σας πλευρά αφήσατε κάποιες μομφές, οι οποίες πιθανότατα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έρχομαι λοιπόν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η βίαιη καταστολή των αρχικά ειρηνικών διαδηλώσεων, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιβολή ήδη από τα μέσα του 2011 σειράς κυρώσεων, περιλαμβανομένου βεβαίως και του εμπάργου των όπλων. Το ευρωπαϊκό εμπάργο όπλων αφορούσε το σύνολο της Συριακής επικράτειας και συνεπώς όλες τις πλευρές. Ταυτόχρονα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο οπλισμός εισέρε και εισρέει στην Συρία από μη κοινοτικές χώρες, τόσο προς τις δυνάμεις του Άσαντ, όσο και προς τους αντικαθεστωτικούς. Ιδιαίτερα ευνοημένες, το είπατε κύριε Ανδρουλάκη εσείς, φαίνεται πως είναι οι ακραίες εξτρεμιστικές ένοπλες ομάδες των αντικαθεστωτικών, οι οποίες αποτελούν κίνδυνο και για τον πληθυσμό, αλλά βεβαίως και για τη μετριοπαθή αντιπολίτευση. Με αυτό το επιχείρημα, ορισμένοι εταίροι μας ζήτησαν την άρση του εμπάργου των όπλων υπέρ της Συριακής αντιπολίτευσης ήδη από τον Νοέμβριο του 2012, καθώς την 1η Δεκεμβρίου του 2012 έληγε το σύνολο των κυρώσεων κατά της Συρίας. Τελικά, λόγω των αντιρρήσεων πολλών εταίρων, καθώς και των δικών μας, σας το τονίζω, καθώς και των δικών μας, οι κυρώσεις ανανεώθηκαν δύο φορές στο σύνολό τους μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2013. Στο πρόσφατο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Μαΐου, στις 27 Μαΐου, το ζήτημα ήταν εάν θα ανανεωθεί ή όχι το εμπάργο των όπλων κατά της Συρίας. Εξαιτίας της επιμονής ορισμένων εταίρων στην πλήρη άρση του εμπάργου υπέρ της αντιπολίτευσης, οι οποίοι στην πράξη πρόβαλαν βέτο για την ανανέωσή του για την μετά την 1η Ιουνίου περίοδο, επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε μετά από μακρές και επίπονες διαπραγματεύσεις συμβιβαστική πολιτική δήλωση. Σύμφωνα με αυτή, η χορήγηση οπλισμού προς την αντιπολίτευση από οποιονδήποτε εταίρο αποφασίσει κάτι τέτοιο διέπεται από πολύ αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και διασφαλίσεων, σύμφωνα και με σχετικά κριτήρια που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2008, ώστε ο όποιος εξοπλισμός να μην καταλήξει στα χέρια εξτρεμιστών.
Παράλληλα, η πολιτική δήλωση προβλέπει ότι καμιά παράδοση οπλισμού δεν θα γίνει πριν αξιολογηθεί εκ νέου από το Συμβούλιο το ζήτημα, με βάση έκθεση που θα συνταχθεί πριν την 1η Αυγούστου 2013 από την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής σχετικά με τις εξελίξεις ως προς τη διάσκεψη της Γενέβης. Για τα άλλα ζητήματα που θέσατε, κύριε Ανδρουλάκη, και αφορούν τις σχέσεις μας με το Ισραήλ, νομίζω ότι το ξέρετε, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, εγώ σας παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, εκτιμώ ότι η εμπειρία σας είναι πραγματικά τεράστια στην παρακολούθηση ζητημάτων που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία να πούμε για άλλη μια φορά ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος δεν διαμορφώνεται από την ψυχολογία της στιγμής, αλλά γίνεται στη βάση ενός μακρού σχεδιασμού. Και αυτός ο σχεδιασμός υπάρχει και στην πρόσφατη ελληνοϊσραηλινή προσέγγιση και εκτιμούμε ότι θα δούμε και τα αποτελέσματα σύντομα, όχι στη βάση όσων είπατε, αλλά στη βάση μιας αμοιβαίας συμφωνίας και μιας αμοιβαίας φιλίας που θα δώσει πλεονεκτήματα και στη μία και στην άλλη πλευρά. Θέλω απλώς να σας επισημάνω για το δεύτερο ερώτημα που θέσατε και διαφοροποιεί λίγο την ερώτησή σας από τον κύριο Παφίλη, ότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί θέσατε ένα ζήτημα που αφορά τη γεωπολιτική μας θέση και τη συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα που συμβάλλει ουσιαστικά και στην ασφάλεια αλλά και στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας. Έχει όμως μεγάλη σημασία να εκτιμάει κανείς με ρεαλισμό, με πραγματισμό αυτό που ζούμε και αυτό που υπάρχει γύρω μας και με τον τρόπο που μπορούμε κάθε φορά αφενός μεν να καταθέτουμε, να καταγράφουμε τη δική μας άποψη, η οποία σας επισημαίνω είναι απολύτως διαφορετική από αυτή που θέλατε να παρουσιάσετε και εσείς και ο κύριος Παφίλης μέσα από την ερώτηση, αλλά βεβαίως και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ειδικά τον Ορθόδοξο λαό της Συρίας αυτή την κρίσιμη περίοδο. Σας ευχαριστώ. Πάντως είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον να ακούει κανείς τη γνώμη του Μίμη του Ανδρουλάκη, κύριε Υπουργέ, ο οποίος είναι μια πραγματικά διαφορετική φωνή στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε και πιστεύουμε, κύριε Υπουργέ, ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα. Κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζουμε. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα νότια θεωρεί